Επιτακτική χαρακτηρίζει η εισαγγελέα του Αριού Πάγου Γεωργία Αδηλίνη μέσω εγγράφου τη προ την εισαγγελέα εφετών Λάρισα Σοφία Αποστολάκη την ανάγκη να ερευνηθεί και να απαντηθεί κάθε ισχυρισμό και καταγγελία που προβάλλεται από συγγενεί θυμάτων ή θύματα για την έκρηξη στη μοιραία αμαξοστοιχεία. Η κυρία Αδηλίνη τονίζει ότι θα πρέπει το πέρα τη ανάκριση να μην αφήσει ουδέμια αμφιβολία ω προ το ότι οι εισαγγελικέ και ανακριτικέ αρχέ διερεύνησαν κάθε πτυχή Τη υπόθεση, επιτελώντα το ακέραιο το καθήκον του. Με επικεφαλή μάλιστα τον πρόεδρο τη Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων τη χώρα Δημήτρη Βερβεσό, ανήμερα από τη συμπλήρωση ενό έτου από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των τεμπών θα γίνει παράσταση ενώπιον του ειδικού εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαήμη, προκειμένου να κατατεθεί υπόμνημα και δήλωση παράσταση προ υποστήριξη τη κατηγορία. Την Τετάρτη, η αποχή μα από τα καθήκοντά μα αφορά την ε, οφειλόμενη απόδοση ε, σεβασμού στην ε, μνήμη των θυμάτων της ε, σύνδεδρομικής τραγωδίας που έγινε πριν από, συνέβη πριν από έναν ένα χρόνο. Απέχουμε λοιπόν. Ε, η μέρα εκείνη είναι συνδυασμένη και με κάποιες δράσεις από την, από την πράτη της Ολομέλειας. Θα υπάρχει αντιπροσωπεία της Ολομέλειας με επικεφαλής τον πρόεδρο του, τον κύριο Βερβεσό, στην ε, Λάρισα. Θα γίνει μια παράσταση στον ε, ειδικό εφέτη ανακριτή και θα καταθέσουμε υπόμνημα σχετικό. Σα θυμίζω ότι το Δικαιωτικό Σώμα, οι Δικαιωτικοί έχουν δηλώσει παράσταση προ υποστήριξη κατηγορία στην υπόθεση των Τεμπών. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και η Γενική Συνέλευση των Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισα προκειμένου να αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων. Ο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισα, Τρίφωνα Τσάτσα, αρρωστώνησε ότι με τον επίμαχο νόμο που φέρνει τροποποιήσει στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινική δικονομία θα δημιουργηθούν αδιέξοδα και καταστάσει που θα προβληματίζουν. Επικίνδυνες διατάξεις, διατάξεις που δημιουργήσουν μίζον ζήτημα όσον αφορά θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Ε, το αποτέλεσμα το ξέρετε, όπως σας είπα είναι πλέον ψηφισμένος νόμος. Οι δικηγόρια ανακοίνωσαν αποχή από τα καθήκοντά τους στις 28 Φεβρουαρίου λόγω συμμετοχής τους στην απεργιακή συγκέντρωση για τα ΤΕΜΠΗ.